Εκτό ελέγχου είναι η κατάσταση στο χαλέπι τη Συρία. Νέοι βομβαρδισμοί από τι κυβερνητικέ δυνάμει έπληξαν την πολύπαθη πόλη. Το τελευταίο δεκαήμερο περίπου 250 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Το καθεστώ Άσαντ και η Μόσχα ισχυρίζονται ότι οι επιδρομέ γίνονται κατά του μετόπου Αλνούστρα, τη οργάνωση που συνδέεται με την Αλκάιντα. Η Συριακή Αντιπολίτευση και η Ουάσιγκτον κατηγορούν το καθεστώ ότι βομβαρδίζει άμαχου πολίτε. Πρέπει να ενισχύσουμε τι προσπάθειε για να ανανεώσουμε την πάυση των εχθροπραξιών. Το καθεστώ Άσαντ πρέπει να υλοποιήσει τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει και θα θέλαμε να δούμε του Ρώσου να χρησιμοποιούν την επιρροή του, δήλωσε ο εκπρόσωπο ΕΕ, του Λευκού Οικού. Στη Γενέβη, ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Τζον Κέρι συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ, Στάφαντε μιστούρα. Χαρακτήρισε εκτό ελέγχου την κατάσταση και τόνισε την ανάγκη να ισχύσει πλήρωση η εκεχηρία που συμφωνήθηκε πριν μήνε. Ο Τζον Κέρι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομολογό του ενώ ο Στάφαν Τεμιστούρα μεταβαίνει την Τρίτη στη Μόσχα. Την ανησυχία του για τι εξελίξει στη Συρία εξέφρασε και ο Βρετανός Υπουργό Εξωτερικών, Φίλιπ Χάμοντ. Τόνισε μάλιστα ότι πρέπει να υπάρξει νέα πρωτοβουλία για την ειρηνική επίλυση της κρίσης.